Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δεν θα μπορούσαμε βέβαια να ξεκινήσουμε από πουθενά άλλο σήμερα, αλλά από την απώλεια να πούμε ότι είναι πάντως ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τη σύγχρονη πολιτική ιστορία το ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, σε ηλικία 99 χρονών, έφυγε από τη ζωή χθες, σήμερα μάλλον το πρωί στις 1.30 ώρα, και μάλιστα με έναν τρόπο φυσιολογικό, σε βαθιά γεράματα, 99 χρονών. Να πούμε όμως ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ευτύχησε να δει πολλά από όσα έλεγε να δικαιώνονται και παράλληλα το γιο του να είναι αρχηγός Νέας Δημοκρατίας με το σπαθί του και εν δυνάμει πρωθυπουργός μεθαύριο. Όλα αυτά βέβαια θα τα δείξουν οι πολιτικές εξελίξεις. Όμως πρέπει να πούμε ότι και ο Πρωθυπουργός έκανε μια δήλωση πολύ σημαντική για την προσφορά του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό το σημαντικό γεγονός, καθώς ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι μία από τις κορυφαίες μορφές της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε από πολλές κριτικές, αλλά δεν δίστασε να υποστηρίξει στεναρά τις απόψεις εκείνες, οι οποίες καλός ή κακός στην πορεία σε πολύ μεγάλο βαθμό δικαιώθηκαν τουλάχιστον από τον χώρο της οικονομίας. Ας θυμηθούμε λοιπόν κάποια στιγμιότυπα και τις κυριότερες φάσεις από τη διαδρομή του μεγάλου αυτού πολιτικού άνδρα. Ήταν μία τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν η είδηση του θανάτου του τελευταίου μεγάλου πολιτικού της μεταπολίτευσης, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, προκάλεσε τη θλίψη τόσο των δικών του ανθρώπων όσο και σύσσωμου του πολιτικού κόσμου που αναγνώρισε την προσφορά του στη χώρα για αρκετές δεκαετίες. Ο πρώην Πρωθυπουργός έφυγε σε ηλικία 99 ετών, ενώ η ανακοίνωση από την πλευρά της οικογένειάς του λυτή και γεμάτη αγάπη προς το πρόσωπό του. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης γεννήθηκε στις 18 Οκτωβρίου του 1918 στα Χανιά. Γιος του πολιτικού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Σταυρούλας Πλουμιδάκη και μικρανηψιός του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ο παππούς του, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ήταν επίσης πολιτικός, ιδρυτής και αρχηγός του Κόμματος των Τσιπόλιτων, δηλαδή των Φιλελευθέρων. Σπούδασε νομικά και πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Δυτική Γερμανία. Το 1941 πήρε μέρος ως έφεδρος αξιωματικός στις επιχειρήσεις του Μακεδονικού Μετόπου. Το διάστημα 1942-1944 άσκησε τη δικηγορία στην Κρήτη, ενώ κατά τη διάρκεια της κατοχής πρωτοστάτησε στη δημιουργία αντιστασιακών οργανώσεων. Λόγω της δράσης του συνελήφθη 2 φορές από τους Γερμανούς και καταδικάστηκε σε θάνατο. Για την αντιστασιακή του δράση τιμήθηκε με τα μετάλλια Εθνικής Αντιστάσεως από την Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία. Το 1945 επανέκδοσε την ημερήσια εφημερίδα Κύρη της Χανίων, η οποία κυκλοφορεί μέχρι σήμερα. Το 1946 εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής Χανίων με τους Βενιζελικούς Φιλελεύθερους, των οποίων ηγείται ο Σοφοκλής Βενιζέλος. Το 1951 ανέλαβε για πρώτη φορά κυβερνητικό αξίωμα ως υφυπουργός οικονομικών στην κυβέρνηση Σοφοκλή Βενιζέλου. Το 1961 εξελέγει βουλευτής με το νεοσύστατο κόμμα της Ένωσης Κέντρου, που είχε ιδρύσει ο Γεώργιος Παπανδρέου και συμμετείχε στον ανένδοτο αγώνα κατά της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Την 21η Απριλίου του 1967 συνελήφθη από τη δικτακτορία των συνταγματαρχών και κρατήθηκε σε καθεστώς περιορισμού, αλλά φέθηκε ελεύθερος με την αμνηστία του Δεκεμβρίου του 1967 και ύστερα διέφυγε στη Γαλλία, όπου παρέμεινε περίπου 5,5 χρόνια, συμμετέχοντας ενεργά στη δράση κατά του στρατιωτικού καθεστώτος. Το 1973 επέστρεψε στην Ελλάδα, αλλά μετά το πραξικόπημα της 25ης Νοεμβρίου συνελήφθηκε πάλι, για να ελευθερωθεί τελικά τον Ιούλιο του 1974, όταν ανατράπηκε η δικτακτορία. Την 1η Σεπτεμβρίου του 1984 εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με 70 ψήφους έναντι 42 του δεύτερου υποψήφιου Κωστή Στεφανόπουλου. Στις εκλογές του Ιουνίου του 1985 μετήχε ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αναδείχθηκε δεύτερο κόμμα με ποσοστό 40,84% και 126 έδρες. Το 1989 μετήχε για δεύτερη φορά στις βουλευτικές εκλογές της 18ης Ιουνίου ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, η οποία
αναδείχθηκε το πρώτο κόμμα συγκεντρώνοντας τη σχετική πλειοψηφία με ποσοστό 42,25% και 145 έδρες. Στις 11 Απριλίου του 1990, ενώ είχαν προηγηθεί οι εκλογές στις 5 Νοεμβρίου του 1989, στις οποίες το κόμμα του δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία, κατάφερε να σχηματίσει κυβέρνηση, αφού στις τρίτες κατά σειράν εκλογές στις 8 Απριλίου του 1990 η Νέα Δημοκρατία συγκέντρωσε 150 έδρες και ποσοστό 46,88% και έλαβε την υποστήριξη του Θεόδωρου Κατσίκη, μοναδικού βουλευτή της Διανά. Στις 11 Νοεμβρίου του 1993, μετά την εκλογική ήττα της Νέας Δημοκρατίας, υπέβαλε την παραίτησή του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στις 26 Οκτωβρίου του 1993, παραιτήθηκε και από πρόεδρος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και στις 3 Νοεμβρίου, ύστερα από πρόταση του νέου προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Μιλτιάδη Εύερτ και ομόφωνη απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ανακηρύχθηκε επίτιμος πρόεδρος του κόμματος. Τον Ιανουάριο του 2004, μετά από 58 χρόνια παρουσία στη Βουλή, ανακοίνωσε την απόφασή του να τερματίσει την κοινοβουλευτική του σταδιοδρομία και δήλωσε ότι θα παραμείνει στην ενεργοπολιτική. Τον Οκτώβριο του 2005 ιδρύθηκε προς τιμήν του έδρα κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ του Σαν Φρανσίσκο των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνέγραψε τον πρόλογο της συλλογικής έκδοσης του βιβλίου «Μπροστά από την εποχή της, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 1990-1993», της οποίας υπήρξε πρωθυπουργός. Παντρεύτηκε τη Μαρίκα Γιαννούκου, με την οποία απέκτησε 3 κόρες και 1 γιο. Λοιπόν, πολλά είχαμε να θυμηθούμε από την διαδρομή αυτού του μεγάλου πολιτικού άνδρα. Λοιπόν, Χάρη Αναστασιάδη, να ξεκινήσω από σένα και να μου κάνεις με τη σειρά σου έναν απολογισμό. Είναι σίγουρα μια μεγάλη στιγμή της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας το γεγονός ότι ένας πολιτικός της κλάσης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, όπως φυσιολογικά συμβαίνει με κάθε άνθρωπο, νομίζω ότι έφυγε τουλάχιστον πλήρης ημερών, έτσι. Έφυγε σίγουρα. Καλησπέρα καταρχήν, κύριε Βουσμπορέλη, σε εσάς και τους τηλεθεατές. Σίγουρα πρόκειται για μια απώλεια. Θεωρώ πως από οποιαδήποτε πλευρά και αν στέκεται κανείς απέναντι στη διαδρομή και την ιστορία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, εκείνο το οποίο πραγματικά θα διαπιστώσει είναι ότι πρόκειται για μια απώλεια. Απώλεια από το ειδικό βάρος του πολιτικού κόσμου, όπως αυτό καταγράφηκε στη συνείδηση των πολιτών τα τελευταία 65 περίπου χρόνια. Το όνομά του είναι συνδεδεμένο με κορυφαίες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, της νεοελληνικής ιστορίας και κυρίως της μεταπολίτευσης, με κάποια σημεία τα οποία, όπως σε κάθε μεγάλη πολιτική φιγούρα, είναι αμφιλεγόμενα. Μπορεί κανείς να τα καταγράψει θετικά ή αρνητικά, αλλά οπωσδήποτε πρόκειται για μια απώλεια και μάλιστα εδώ αξίζει κανείς να επισημάνει ότι το ήθος το οποίο εξέπεμπε προς τα έξω και στους πολιτικούς αντιπάλους αλλά και στους συνομιλητές του σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι ένα κεφάλαιο το οποίο μάλλον πλέον δεν υπηρετείται στα σύγχρονα πολιτικά πράγματα. Εμείς έχουμε να δώσουμε τα συλληπιτήρια μας φυσικά στην οικογένεια και να ευχηθούμε το μέλλον της χώρας να επιφυλάξει πολιτικούς αντιστοίχου αναστήματος οι οποίοι θα κληθούν φυσικά και αυτοί να υπηρετήσουν τις αντίξωες συνθήκες και τις δύσκολες περιστάσεις που η χώρα μας διανύει. Λοιπόν, ο κ. Αναστασιάδης είναι και αντιπρόεδρος του κόμματος Νέα Πορεία Νέα Ελλάδα. Νίκο Γεωργικόπουλο, έρχομαι σε σένα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Και από τη μεριά μου να συλληπιθώ την οικογένεια του κ. Μητσοτάκη. Και ο απολογισμός με τα όσα μπορεί να γνωρίζει, διότι είσαι και νεότερος, της προσφοράς του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη όσον αφορά στην οικονομική πορεία της χώρας, στις αρχές τις οποίες ανέδειξε, στην πολιτική ιδεολογία, μιας και ήταν αυτός ο οποίος προήγαγε τις φιλελεύθερες ιδέες, ποιος θα μπορούσε να είναι? Κοιτάξτε τώρα, είναι εύκολη απάντηση. Προέβλεψε πάρα πολλά πράγματα τα οποία δυστυχώς συνέβησαν στην ελληνική οικονομία. Κύριε Πρωθυπουργέ, είναι πολύ εύκολη απάντηση να σας απαντήσω ποιος πιστεύω ότι θα είναι ο συνεχιστής της συγκεκριμένης φιλελεύθερης πολιτικής, με κοινωνικό όμως ορίζοντα και πεδίο, εννοώντας δηλαδή ότι δεν κοιτάμε μόνο το νόημα των λέξεων και του ορισμού του νεοφιλελευθερισμού, αλλά κοιτάμε και το κοινωνικό, θα έλεγα, αντίκτυπο που θα έχουν μέτρα που θα πρέπει να εφαρμοστούν, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να μείνουν σε ένα πεδίο που θα φύγει από αυτή την πολιτική μας ζωή, θα έλεγα ο λαϊκισμός. Ο λαϊκισμός νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο
αν είπατε και νεότερος, σε συγκριτικά με άλλους ανθρώπους που έχουν ζήσει, θα έλεγα, τα βήματα, την καριέρα, αλλά και την πολιτική χρειά του κύριου Μητσοτάκη, του πατέρα του, του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα έλεγα ότι ήταν ένας άνθρωπος, το θυμάμαι εγώ όταν ήμουν φοιτητής στην Θεσσαλονίκη τότε, έκανα το πρώτο μου πτυχίο, άκουγα κάποια λόγια, τα οποία προφανώς εκείνη την περίοδο φαίνονταν πολύ έτσι, θα έλεγα, όχι τόσο όμορφα αγόταν στα αυτιά, ότι θα έπρεπε να μπούμε σε κάποια άλλη πολιτική, σε κάποια άλλη οικονομική πολιτική που θα βοηθούσε τη χώρα μας να προστατευθεί από αυτό που βλέπανε κάποιοι, ένας εκ των οποίων ήταν και ο κύριος, ο άμυνσος κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος έβλεπε τα πράγματα να πηγαίνουν σε μια δυσκολότερη, θα έλεγα, οικονομική συγκυρία, διότι η Ελλάδα άρχισε τότε, είχε αρχίσει να αυξάνει το χρέος της και το χρέος που είχε δεν πήγαινε, θα έλεγα, σε κάποιες, θα έλεγα, επενδυτικές, θα έλεγα, εφαρμογές, αλλά πήγαιναν να εξυπηρετηθούν αυτό που κοινώς ξέρουμε, τη γιγάντωση του δημόσιου τομέα, τη γιγάντωση, προσέξτε τι θα πω, έργων που δεν είχαν πολλαπλασιαστικό όφελος για την πραγματική οικονομία, αλλά στην ουσία πηγαίνανε για να εξυπηρετήσουν, θα έλεγα, τις πολιτικές επιδιώξεις προηγούμενων πολιτικών αρχηγών και κομμάτων. Τώρα, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, δεν μπορώ να κρίνω εγώ, ο κύριος Αναστασιάδης, έχοντας και καλύτερη γνώση της πολιτικής οικονομίας, όπως σας περιέγραψε, εγώ θα μείνω στο κομμάτι του ότι θεωρώ ήταν ένας από τους πολιτικούς εκείνους, ο οποίος εδίδαξε πρώτος το τι σημαίνει και το πώς θα πρέπει να προστατευτούμε από ένα κράτος το οποίο γιγαντώνεται σε, θα έλεγα, επίπεδα και σε ρυθμούς αύξησης του δημοσίου τομέα και έχοντας ένα χρέος το οποίο αυξανότανε, θα έλεγα, με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Έβλεπε στην ουσία πράγματα στο άμεσο μέλλον ή και στο μακρινό μέλλον, αν θέλετε, για το πού μπορούσε να καταλήξει σε ένα τραγικό αποτέλεσμα που δυστυχώς το είδαμε όλοι. Είδαμε μια χώρα που έχει υπερδανειστεί, έχουμε ένα χρέος το οποίο δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί και τώρα προσπαθούμε σε λίγο χρονικό διάστημα να μαζέψουμε τα τελευταία 7-8 χρόνια, εννοώ τόσο λίγο, να μαζέψουμε το μεγάλο κράτος, να μαζέψουμε τις δημόσιες δαπάνες που δεν είναι, θα έλεγα, δεν έχουν αυτά τα απολαυστικά ωφέλη, δεν έχουν αυτές τις αξιώσεις που θα περίμενε ένας πολιτικός που εφαρμόζει μια στην ουσία επεκτατική πολιτική ως προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και όχι του πολιτικού κοινωνικού πελατειακού συστήματος. Αυτά νομίζω ήταν πράγματα τα οποία δίδαξε και δυστυχώς κάποια από αυτά δεν εφαρμοστήκαν νωρίς και τώρα έχουμε τον αντίκτυπο αυτών όλων των οστικών κυμάτων. Πάμε στο σήμερα λοιπόν και να ξεκινήσουμε από ένα θέμα που έχει πρώτο το Banking News και είναι τη τελευταία στιγμή, διότι το Blue Sky Economy θέλει να σε ενημερώνει για τις τελευταίες εξελίξεις οικονομίας πάντα, με τίτλο «Έμεση παραδοχή τσακαλώτου για μη ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση». Ακόμα και χωρίς QE, δηλώνει ο Υπουργός Οικονομικών, θα έχουμε πρόσβαση στις αγορές. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των εταίρων και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πέταξε τον μπαλάκι για την ένταξη Ελλάδα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης ο Υπουργός Οικονομικών, ενώ ταυτόχρονα εξαπέλυσε πειρά τόσο στους Ευρωπαίους εταίρους όσο και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Απαντώντας σε ερώτηση για το αν η τράπεζα θα επιτρέψει στη χώρα μας να ενταχθεί στο QE, ο Υπουργός παραδέχθηκε πως είναι μια δύσκολη ερώτηση. Αυτό είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία είναι ανεξάρτητη και όπως και ο κύριός μας λειτουργεί με μυστήριους τρόπους. Δεν είναι ξεκάθαρο τι θα κάνουν. Αυτό που είναι απολύτως ξεκάθαρο είναι ότι η δική μας βούληση είναι να βγούμε στις αγορές, λέει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Αν είστε ένα κράτος που έχει δανείσει μια χώρα, θέλετε αυτή η χώρα να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αγορές, αλλιώς βάζεις και το δικό σου χρέος σε κίνδυνο. Το πώς θα δουλέψει αυτό με το QE, με το δούνου του μέσα στο πρόγραμμα διάσωσης, με το δούνου του έξω ή με το δούνου του μισό μέσα, μισό έξω, δεν ξέρω, λέει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Και ο Τσακαλώτος, ό,τι αφορά στο Eurogroup της 22ης Μαΐου, τόνισε πως η λύση που ήταν στο τραπέζι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.
Όλα εξαρτώνται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αν θα είναι στο πρόγραμμα ή όχι. Θα έπρεπε να είχε αποφασίσει από το Μάιο του 2016. Τώρα έχουμε Μάιο 2017, σχεδόν Ιούνιο. Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν για αναβλητικότητα, λέει ο Υπουργός Οικονομικών. Η Ευρωπαϊκή Θεσμή συνέχισε, πρέπει να έχουν τη δική τους στρατηγική και τη δική τους άποψη. Δεν είναι σωστό να κρύβονται πίσω από την άποψη και τις αναλύσεις άλλων θεσμών. Έχουμε εδώ πέρα ένα άλλο ειδησιογραφικό θέμα, το οποίο επίσης ήταν σήμερα από το πρωί σήμερα στο Banking News. Λέει λοιπόν ο Ευκλήδης Τσακαλώτος ότι δεν είναι σωστό να κρύβονται πίσω από την άποψη και τις αναλύσεις άλλων θεσμών οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, αλλά επίσης και χωρίς το QE δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν έχει πρόσβαση στις αγορές. Κάνω μια παρένθεση εδώ, κύριε Γεωργικόπουλε, είναι έτσι ή δεν είναι? Δηλαδή μπορεί η χώρα να βγει στις αγορές, να βγάλει ένα ομόλογο, να αναχρηματοδοτήσει αυτό το ομόλογο το οποίο εξεδόθηκε το 2014 και για το οποίο οι πληροφορίες ανέφεραν ότι θα αναχρηματοδοτηθεί αν δεν έχει μπει στο μεταξύ στο πακέτο ποσοτικής χαλάρωσης? Κύριε Πουσβουρέλη, φυσικά μπορούμε να βγούμε στις αγορές. Το θέμα είναι πώς, με τι επιτόκια μπορούμε. Ξέρετε, υπάρχουν και συγκεκριμένα επενδυτικά φαν και συγκεκριμένοι επενδυτές που θα τους δώσεις και ένα επιτόκιο μεγαλύτερο από αυτό που στην ουσία διαπραγματεύονται στη δευτερογενή αγορά τα ομόλογά μας, αυτό που θα λήξει ένα χρόνο, και δώσετε ένα 1% παραπάνω, δηλαδή από τα 5,50-70 τώρα διαπραγματεύεται ανάλογα, δώσετε 6,5, θα το πάρει. Μάλιστα. Το θέμα, κύριε Πουσμπρέλη, να γίνουμε σοβαροί, και δεν λέω ότι ο υπουργός μας δεν είναι σοβαρός, αλλά ξέρετε, όσα δεν φτάνει αλεπού, λέει, τα κάνει κρεμαστάρια. Αυτή είναι μια παροιμία που ξέρει ο λαός μας και θα σας πω τι είναι εγώ θεωρώ ότι τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Καχύ να αναφέρθηκατε στην ανάλυση, μάλλον διαβάσετε το κείμενο και λέει ότι καθυστερήσαμε. Ίσως το καθυστερήσαμε, δεν το βάλε στο σωστό, θα έλεγα, χρόνο και στη σωστή, θα έλεγα, ποιος είναι αυτός που καθυστέρησε. Θεωρώ ότι η ελληνική κυβέρνηση, η συγκεκριμένη κυβέρνηση, η οποία έχει αυτή τη στιγμή την ελληνική οικονομία στα χέρια και παίρνει πρωτοβουλίες, καθυστέρησε πάρα πολύ. Γιατί καθυστέρησε? Αυτό θα μπορούν να μας το πούνε κάποια στιγμή οι ιστορικοί του μέλλοντος, που όταν θα κάτσουν να σχολιάσουν και να γράψουν. Το θέμα, Νίκο, είναι ότι λες ότι καθυστέρησε. Δεύτερον. Άρα λοιπόν. Δεύτερον, κύριε Κουζουρέλη, η κανονική, θα έλεγα, νόρμα, ο τρόπος που θα μπορούσε να βγει η χώρα μας με ένα επιτόκιο το οποίο θα μπορούσε να, θα έλεγα, να αγοράσει, να ανακυκλώσει το παλιό ομόλογο, γιατί η ανακύκλωση, θα δανειστούμε νέα χρήματα για να πάρουμε να αποπληρώσουμε το παλιό και να βγάλουμε ένα καινούριο. Και να το περιμένουμε να λήξει μετά από 3-4 χρόνια, ανάλογα ποια είναι η διάρκεια. Θα ήταν η εξής. Αυτό που έχουμε περιγράψει εδώ και καιρό. Ένα, να έχουμε κλείσει την αξιολόγηση, οι αγορές να λιάνουν αυτές τις γωνίες, θα έλεγα, τους τρανταγμούς που υπάρχουν, πότε το κλείνουμε, άντε τον ένα μήνα, άντε τον άλλον. Δύο, να έρθει λοιπόν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αφού έχει συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τους άλλους θεσμούς, και να καταλήξουν τελικά πού πρέπει να είναι αυτά τα, θα έλεγα, καταραμένα πρωτογενή πλεονάσματα. Πρέπει να είναι 3,5, πρέπει να είναι 2,2, πρέπει να είναι 1,5 μετά από το 2023. Πρέπει να καταλήξουν, αλλά για να καταλήξουν και να αποφασίσουν, κύριε Μπουσμπουρέλη, θα πρέπει να έχουν το πρώτο τετελεσμένο γεγονός από τη δική μας μεριά, που είναι να τα μέτρα τα κλείσαμε, να και τα τελευταία αναπομείνοντα μέτρα, να και το ψήφισμα στη Βουλή. Λοιπόν, τώρα αποφασίστε. Και να έχουν πετάξει αυτό που λέμε λαϊκά την μπάλα στην άλλη πλευρά. Τώρα η μπάλα είναι κάπου στο κέντρο. Ναι. Φυσικά έχουμε περάσει εκείνη τη γραμμή του κέντρου και είμαστε από τη μεριά των δανειστών μας. Αλλά ακόμα και τώρα που μιλάμε, για να βγούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, που τι θα κάνει αυτό, κύριε Μπουσμπουρέλη? Μην φανταστείτε ότι θα τρέχει χρήμα στην ελληνική αγορά, θα έρθουν οι δανειστές και θα μας δίνουν τα επιτόκια που θέλουμε εμείς. Όχι. Θα πάνε τα επιτόκια, ας πούμε, του τριετούς ομολόγου που τώρα είναι μόνο ετή. Εγώ, κύριε Κούμπλε, για να γίνω πιο συγκεκριμένος και θα πες σε τέτοιο βαθμό. Να σας δώσω την ευκαιρία να το διευκρινίσετε, επειδή είστε άριστος γνώστης και των αγορών και των τραπεζών, αλλά και των θεμάτων της χρηματοοικονομικής οικονομίας. Ρωτάω το εξής. Χωρίς το πακέτο ποσοτικής χαλάρωσης, πόσο θα πέσει ο ρυθμός ανάπτυξης φέτος, που σημαίνει ότι θα μας βγάλει εκτός στόχων, και αυτό κανείς δεν ξέρει τι πολιτικές επιπτώσεις μπορεί να έχει. Και ένα άλλο σημαντικό γεγονός. Χωρίς το πακέτο ποσοτικής χαλάρωσης, μπορούν να βγουν οι μεγάλες εταιρείες
οι οποίες βλέπουμε ότι επιβιώνουν, κάνουν επενδύσεις, πάνε καλά οι μετοχές στο χρηματιστήριο. Τα ελληνικά πετρέλαια, για παράδειγμα, που ετοιμάζονται να κάνουν μεγάλο επενδυτικό πλάνο για την διερεύνηση των υδρογονανθράκων. Άλλες εταιρείες του ευρύτερου ενεργειακού τομέα μπορούν να βγουν και να κάνουν ομολογιακές εκδόσεις και να πάρουν κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις που σε μεγάλο βαθμό θα βοηθήσουν την ανάπτυξη, την οικονομία και την απασχόληση. Κοιτάξτε, η απάντηση στο πρώτο ερώτημά σας, τι πρέπει, ποιος πρέπει να είναι εδώ και να μιλάει, όπως είναι η κατάσταση, πιο εύκολα θα προβλέψει ένας μάντης το τι θα γίνει αύριο, αφού δεν υπάρχουν σταθερές, παρά να πει ένας θεωρητικά ένας οικονομολόγος, ένας χρηματοοικονομιστής που είναι ειδικός στα χρηματοοικονομικά, οποιοδήποτε άλλος, το τι αναμένει να γίνει. Το τι αναμένεται να γίνουμε, κύριε Μπουσμπουρέ, για να μην είναι γενικολογό, εξαρτάται από ποιες είναι οι προϋποθέσεις βελτίωσης οικονομίας, αφού εφαρμοστούν τα προαπαιτούμενα που εμείς έχουμε ήδη αποφασίσει ότι θα κάνουμε, και η άλλη μεριά, ότι σε ένα χρόνο εύλογο θα εφαρμόσει και τα δικέ τη και τι δικέ τη, θα έλεγα, υποχρεώσει. Πάμε λοιπόν στο ερώτημά σα τώρα. Προσέξτε. Εάν μπούμε στο QE, αν μπούμε δηλαδή στο πρώτο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, πώς θα νομίζετε θα είναι τα χρήματα, τα ομόλογα που θα μπορούμε να διαπραγματευτούμε στην Ευρωπαϊκή, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή με κάποια άλλα, θα έλεγα, κάποιους άλλους ενδιαφερόμενους, λίγα τα ποσά αυτά, τους άλλους, και θα μπουν στην πραγματική οικονομία ως ρευστό στις τράπεζες και οι τράπεζες θα το περάσουν στην πραγματική οικονομία. Δεν θα είναι παραπάνω από 3-3,5-4 δισεκατομμύρια, γιατί τόσα έχουν απομείνει. Τι θα κάνει όμως αυτό, κύριε Μπουσμπουρέλη? Θα κάνει το εξής. Θα περάσει το πρώτο μήνυμα που θα πει, έλα, τελικά η Ελλάδα τα κατάφερε να μπει και αυτή στο πρόγραμμα. Είμαστε οι μόνοι που δεν έχουμε μπει μέσα. Προσέξτε, η μόνη χώρα της Ευρωζώνης που ακόμα σερνόμαστε με τα μνημόνια και τις αξιολογήσεις και οι οποίοι δεν έχουμε, ενώ το χρειαζόμαστε περισσότερο από όλους τους άλλους, δεν έχουμε μπει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Κατόπιν, τι θα πρέπει να κάνουμε? Είπατε, οι εταιρείες, οι τράπεζες, προσέξτε, λέω τράπεζες και τράπεζες, γιατί η ανάπτυξη θα περάσει μέχρι από τις τράπεζες. Όχι οι τράπεζες θα πάρουν τα δικά τους λεφτά να δώσουν ανάπτυξη. Όχι, όχι, όχι. Οι τράπεζες θα πάρουν τα λεφτά σας, τα λεφτά μου, τις καταθέσεις μας, των επενδυτών που θα έρθουν μέσα και θα κρατήσουν ένα θα έλεγα, ένα κέρδος, έτσι ένα margin, και το άλλο θα πρέπει να το περάσουν στην πραγματική οικονομία. Τι κάνουν αυτή τη στιγμή οι τράπεζες? Δεν έχουν χρήματα από τους επενδυτές, γιατί δεν έρχονται, δεν φοβούνται, φοβούνται. Τι θα γίνουν με αυτούς τους τρελούς? Θα κλείσουν την αξιολόγηση? Δεν θα την κλείσουν την αξιολόγηση? Πόσο καιρό θα πάει? Θα μπουν στο QE, δεν θα μπουν στο QE? Κρατιούνται. Λένε, άστο να τελειώσουν, άστο να δούμε πού θα το πάνε. Μην μας κάνουν καμία τρέλα, γιατί τρέλες πολλές έχουμε κάνει στο παρελθόν. Παίζαμε με τριξάμινα. Άρα, αφού θα γίνει και αυτό, τι θα γίνει και με τον Μπουζουρέλη? Θα γίνει αυτό το ομόλογο που περιμένουμε να λήξει, που αγοράστηκε, νομίζω, εκδόσεις στα 3,80-45, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα. Τώρα θα φτάσουμε τις ίδιες τιμές και ίσως λίγο καλύτερες, δηλαδή να πάρουμε λίγο χαμηλότερο επιτόκιο για το τριετές, λέω, εφόσον όλα τα άλλα δουλέψουν. Απ' την άλλη μεριά, και για να κλείσω, να μην σας κρατάω εγώ όλο το χρόνο, είπατε το εξής. Όλες οι άλλες εταιρείες, όλες οι άλλες μικρόμεσες ή εταιρείες που μπορούν μεγάλες να ελληνικές εταιρείες. Τι θα κάνουν? Θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Όλες οι εταιρείες, είτε μεγάλες εταιρείες οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή έχουν υποκαταστήματα εδώ πέρα ή έδρα ή κάποια έδρα εδώ, βασίζονται, πατάνε πάνω σε μια πλατφόρμα που λέγεται ελληνική οικονομία. Ναι. Όσο δονείται αυτή η πλατφόρμα, τα θεμέλια και τα θεμέλια της δονίζονται και δεν μπορούν αυτές οι εταιρείες να σταθεροποιήσουν το δικό τους οικονομικό μοντέλο, το επιχειρήν, δεν θα μπορέσουν να προσελκύσουν ή δεν θα μπορέσουν να εκδώσουν, αν είναι τράπεζα, να βγουν στις αγορές για να πάρουν ένα καλό επιτόκιο. Γιατί, προσέξτε, έχετε δει καμιά χώρα εκτός από την Αμερική, γιατί υπάρχουν κάποιες εταιρείες, οι οποίες η χώρα, αν έχει πιστοληπτική αξιολόγηση 2α, ας υποθέσουμε, έχετε δει πολλές εταιρείες σε μια χώρα που η μαμά, δηλαδή η χώρα που βασίζονται, που κάνουν, που λειτουργούν, να έχουν περισσότερη αξιολόγηση από την ίδια τους, από την ίδια τη χώρα? Όχι. Εκτός από κάποιες εταιρείες που είναι πάρα πολύ μεγάλες, όπως η Microsoft κλπ. Άρα η ελληνική οικονομία θα πρέπει να σταθεροποιηθεί, θα πρέπει να γίνουν όλα αυτά, να βγούμε στις αγορές όταν θα βγούμε, αλλά με προοπτικές, να μην απλά βγούμε και έχουμε μετά από ένα διάστημα 6-7 ενός χρόνου ξαναπροσπαθούμε να βρούμε χρήματα για να αποπληρώσουμε όχι το ομόλογο που θα λήξει σε 2 χρόνια, αλλά για να καλύψουμε τρύπες που θα ανοίξουν. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, τον κύριο Αντώνη Μακρύ. Κύριε Μακρύ, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, κύριε Μακρύ, χαμόγελο. Ήσασταν προφητικός την προηγούμενη Δευτέρα. Δώσατε λίγο πολύ το στίγμα αυτού του Eurogroup, το οποίο νομίζω ότι μας έχει βάλει σε μια
νέα φάση αβεβαιότητας, να πούμε αμφιβολίας. Πάντως το αποτέλεσμα ήταν πολύ χαμηλότερο των προσδοκιών που υπήρχαν. Και αυτό το οποίο βλέπουμε να καταγράφεται είναι ότι πάμε πια σε ένα Eurogroup στο οποίο αναμένεται να πάρουμε μια δόση πολύ μεγαλύτερη, πιθανώς της τάξης των 10 δις. Απ' την άλλη πλευρά όμως δεν φαίνεται ότι θα πάρουμε τίποτα συγκεκριμένο όσον αφορά το χρέος και ότι το πακέτο προσοικητικής χαλάρωσης, το λεγόμενο QE, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν σήμερα, Banking News το είχαμε και στο ticker, λένε ότι το νωρίτερο που μπορεί να πάει είναι προς το τέλος Νοεμβρίου με την τρίτη αξιολόγηση. Αυτό είναι η γερμανική, ο γερμανικός σχεδιασμός. Όμως, σε κάθε περίπτωση, μπαίνουμε σε μια περίοδο κατά την οποία το ερώτημα είναι τι μπορεί από όλα αυτά η οικονομία να αντέξει και εάν όλες αυτές οι εξελίξεις θα είναι αποφασιστικές όσον αφορά τις προσδοκίες, τη λειτουργία, τη δυναμική της αγοράς, το ρυθμό ανάπτυξης. Δεν ήταν θέμα προφητείας. Νομίζω ότι και η ελληνική κυβέρνηση το ήξερε ότι δεν επρόκειτο να πάρουμε την αξιολόγηση, διότι όταν πηγαίνεις σχετικά απροετοίμαστος, προφανώς δεν περιμένεις το αίσιο αποτέλεσμα, εκτός άρχισε να κάνεις απέναντι με βλάκες ή μη επαγγελματίες. Προφανώς δεν υπάρχουν βλάκες, ούτε από τη μεριά μας, ούτε την απέναντι μεριά, και προφανώς οι περισσότεροι είναι και πλήρως επαγγελματίες, τουλάχιστον στο αντικείμενο που έχουν και διεκπεραιώνουν. Άρα θεωρώ ότι ήταν μια προηλημένη απόφαση το να μην πάρουμε την αξιολόγηση. Θεωρώ ακόμα και το λέω με πολύ σεβασμό στον Πρωθυπουργό της χώρας, γιατί μην ξεχνάμε, ο Πρωθυπουργός της χώρας εκπροσωπεί τη χώρα μας, ότι δεν είμαι πεισμένος ότι ακόμα ο Πρωθυπουργός της χώρας θέλει να κλείσουν οι αξιολογήσεις. Θεωρώ ότι υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις. Μακάρι να μην είναι έτσι, ο μόνος αρμόδιος απαντής είναι ο ίδιος και με πολύ σεβασμό θα τον ακούσουμε σε αυτά που θα πει. Το δεύτερο που είπατε ο ίδιος είπε πάντως σήμερα, δώστε το χρέος και όποτε γίνει. Εντάξει, εντάξει. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω τα λόγια του Πρωθυπουργού, δεν είμαι πολιτικός, εγώ μιλάω από οικονομικής απόψεως. Το δεύτερο που θέλω να πω όσον αφορά το χρέος, το έχουμε ξαναπεί πολύ καιρό πριν, ίσως και χρόνος, ίσως και δύο χρόνια, ότι κάποια στιγμή για να δοθεί η οποιαδήποτε διεκπεραίωση, λέω, του χρέους, γιατί θα είναι διεκπεραίωση του χρέους, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις πριν φτάσουμε σε αυτό. Μάλιστα. Μία από τις βασικές προϋποθέσεις είναι το θέμα του δημοσίου τομέα. Μάλιστα. Αν δεν βάλουμε σοβαρά, σαν χώρα, σαν λαός, σαν κυβέρνηση, να αναμορφώσουμε αυτό που λέγεται βαρύ, δημόσιο, αναποτελεσματικό και μη ελαστικό, δεν πρόκειται να πάρουμε ποτέ διεκπεραίωση του χρέους. Είναι το τελευταίο αποκούμπι αυτών που εμείς καλέσαμε να μας βοηθήσουν, των συμπολιτών μας Ευρωπαίων και των ανθρώπων από όλο τον κόσμο που φέραμε εδώ για να μας βοηθήσουν. Είναι το τελευταίο αποκούμπι. Δεν έχουν τίποτα άλλο, διότι μην ξεχνάμε ότι για να μην τρομάζει ο κόσμος και η αξιολόγηση να μην κλείσει, θα γίνει ένα bridge finance, θα βρεθεί κάποια αιτία που θα βγάλουμε τα λεφτά. Θα τα πάρουμε, δεν υπάρχει πίεση να χρεοκοπήσουμε. Μην βάλουμε τον κόσμο σε τέτοια ανησυχία. Το ένα από το άλλο με το χρέος είναι τι γίνεται. Το θέμα είναι το εξής όμως. Ότι εμείς όταν, γιατί είπατε ότι οι προοπτικές και αυτό που δεν πήραμε, μάλλον η πρόθεσή μας ήταν πολύ ισχυρότερη από τη δυνατότητά μας για να πάρουμε κάτι για το χρέος, διότι τελικά το χρέος λειτουργεί ως τον μπαλάκι στις κερκίδες. Προφανώς στέλνετε στις κερκίδες τον μπαλάκι για να μην βλέπεις την καθημερινότητα, που η καθημερινότητα είναι σκληρή έτσι κι αλλιώς. Υπερβολική φορολογία και μην τα λέμε, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ναι. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι σε βάθος χρόνου το χρέος θα πάει 30-50 χρόνια από τότε που ξεκίνησε η συζήτηση, θα πάει ένα επιτόκιο κοντά στο 1% και κάποια στιγμή σε μιλάς πολύ βάθος χρόνου... Ονειρική, μιλάς για ονειρικό διακανονισμό. Ακούστε. Μιλάς για ονειρική διευθέτηση. 30-50 χρόνια και 1% είναι το έχουμε πει εδώ και δύο χρόνια αυτό. Δεν, και ίσως και θα είναι τεράστια επιτυχία της κυβέρνησης που θα το κάνει. Δεν είναι της κυβέρνησης. Τη κυβέρνηση που θα το κάνει, είπα. Ναι, όχι, δεν θα είναι τη κυβέρνηση που θα το κάνει. Η κυβέρνηση που θα το αποδεχτεί, γιατί θα είναι αποδέκτης η όποια κυβέρνηση εκεί. Θα έχει οριμάσει ο χρόνος. Θα έχει κάνει τη δουλειά της. Θα έχει αναμορφώσει το δημόσιο, αλλά θα είναι κάτι που θα το περιμένει ούτως ή άλλως. Και αυτό που περιγράφω, κάποια στιγμή σε βάθος χρόνου θα κάνουν που οι οικονομίες θα είναι πολύ διαφορετικές. Μετά 30 χρόνια, 35-40, οι οικονομίες θα είναι τελείως διαφορετικές. Δεν μπορώ να πω ότι θα είναι σε καλύτερη κατάσταση ή χειρότερη. Επειδή όμως ο κύκλος της οικονομίας γυρίζει, φαντάζομαι ότι
το περιθώριο να είναι καλύτερες σε μεγαλύτερο το περιθώριο να μην είναι καλές. Τότε θα γίνει ένα χερκάτ που σε παρούσα αξία θα είναι 70-80% και τελείωσε το έργο. Δεν τελειώνει σήμερα. Δεν τελειώνει αύριο και η αναμονή του να πάρεις κάτι που δεν θα το πάρεις ποτέ κάνει τρομακτικό θέμα στην οικονομία. Και να το συνεχίσω γιατί εμείς είμαστε άνθρωποι της αγοράς και θέλουμε την ισορροπία, την ηρεμία του κόσμου και δεν μπορούμε να μιλήσουμε πολιτικά. Μιλάμε στα πραγματικά στοιχεία. Λέω στον κόσμο ότι μην αγχώνετε, μην τρελαίνετε. Δεν υπήρξε καταστροφή ακόμα και αν δεν κλείσει η αξιολόγηση. Θα υπάρξει καταστροφή σε βάθος χρόνου αν δεν κλείσει. Αλλά άμεσα δεν θα υπάρξει, διότι τα λεφτά θα τα πάρουμε, θα πληρωθούν. Απλώς η οικονομία θα σέρνεται και θα γονατίζει. Αυτό είναι το κακό της όλης υπόθεσης. Δεν είναι ότι αύριο το πρωί θα έχουμε την καταστροφή. Και το λέω, διότι με όλα αυτά που οι πολιτικοί άνδρες και γυναίκες νομίζουν ότι μπορούν να παίξουν την πολιτική. Αλλά παίζουν και την οικονομία μαζί. Με το που έγιναν αυτές οι όλες εξελίξεις, έκανε βουτιά η αγορά. Και η αγορά ξέρετε, δηλαδή έχει δεχθεί αυτή τη στιγμή αρνητικές επιπτώσεις. Λογικό. Από την μη ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης. Με την όλη φασαρία. Ο κόσμος όταν ακούει στο πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό περιβάλλον κάτι να γίνεται, σου λέει κάτσε να δούμε. Μάλιστα. Το έχουμε ξαναπεί. Το κάτσε να δούμε σημαίνει αποχή από τα ταμεία. Μάλιστα. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Διότι όταν έχει το 70% του ΑΕΠ σήμερα δυστυχώς να χτίζεται από την κατανάλωση, δηλαδή λιανική, φαντάσου τι μπορεί να γίνει αν συνεχιστεί αυτή η ανασφάλεια του καταναλωτή. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και σε αυτό δεν κοιτάει κανένα να δει τι θα γίνει. Δεν υπάρχουν δέντρα που βγάζουν λεφτά. Υπάρχει μόνο η πραγματική οικονομία που μπορεί να γεννήσει πλούτο να το μοιράζει στο δημόσιο όπως τον μοιράζει. Δυστυχώς λάθος, αλλά δεν έχει σημασία. Άρα εδώ θέλει πάρα πολύ προσοχή από όλους μας, πρώτα από τους πολίτες και μετά από την κυβέρνηση, διότι μην ξεχνάμε ότι σοβαροί πολίτες κάνουν και σοβαρή κυβέρνηση. Και η σοβαρή κυβέρνηση κάνει και σοβαρή τη χώρα. Αν δεν πάμε σε αυτή τη διαδικασία της σοβαρότητας, τότε θα έχουμε δυσάρεστες επιπλοκές. Εδώ θέλω να συμπληρώσω κάτι. Κάποιος τραπεζικός παράγων, πολύ σοβαρός, μου είχε πει από καιρό πριν ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να βγει μέχρι το Σεπτέμβρη, τέλος Σεπτέμβρη, να βγει στις αγορές. Ναι. Δεν θα πάρει μικρό επιτόκιο, θα πάρει ένα, τα είπατε καλύτερα εσείς, ένα λίγο μεγαλύτερο επιτόκιο. Όμως αυτό θα δώσει το σήμα. Δυστυχώς δεν βλέπω ούτε αυτό να γίνεται. Διότι πολύ καλά είπες προηγουμένως ότι κάποια πράγματα πάνε στην τρίτη αξιολόγηση. Μα εδώ κάναμε ένα χρόνο τη δεύτερη. Την τρίτη δεν τελειώσουμε σε ένα μήνα. Δεν υπάρχουν τέτοιες προοπτικές. Λοιπόν, γι' αυτό εμείς λέμε μην συνεχίζετε την ανασφάλεια της αγοράς. Επανέρχομαι τώρα στο τι έχει πει σήμερα το απόγευμα ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο Υπουργός Οικονομικών. Λέει λοιπόν ότι αφού λέει ότι επίσης και χωρίς το QE δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν θα έχει πρόσβαση σε αγορές το θέμα που συζητήσαμε, συνεχίζει και λέει: νομίζω ότι ο Γερμανός Υπουργός των Οικονομικών, όπως και όλοι οι άλλοι υπουργοί, θέλουν μια λύση. Κανείς δεν θέλει η Ελλάδα να χρεοκοπήσει. Περισσότερο από όλους ο Βόλφγανγκ Σόιμπλε. Είμαι σίγουρος ότι εργάζεται για μια λύση, παρά τα όσα είπε στο Eurogroup της 22ης Μαΐου. Δεν είχαμε καλή λύση 22. Αυτό που αναζητούμε είναι μια καλή λύση, όχι μια τέλεια λύση. Η ελληνική πλευρά αισθάνεται ότι έχει κάνει τη δουλειά της. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των εταίρων και του δούνου του. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, δεν υπάρχει λόγος να δημιουργούν ένα πρόγραμμα αν δεν έχουν τον στόχο να μας αφήσουν να βγούμε από το πρόγραμμα, σημείωσε. Ο Υπουργός εκτίμησε πως θα ήταν περίεργο να πληρώσουμε το τίμημα για τη συμμετοχή του δούνου του στο πρόγραμμα, φορολογικές αυξήσεις, μειώσεις συντάξεων, για μετά το 2018 και μετά το Δούνου του να φύγει. Αυτό θα ήταν το ίδιο με ένα πρόγραμμα του Δούνου του χωρίς τη συμμετοχή του, άλλη μια παγκόσμια πρωτοτυπία για την παγκόσμια οικονομία. Νομίζω εδώ, Αντώνη, ότι προειδεάζει ο Υπουργός Οικονομικών, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, αυτή την πληροφορία που επίσης έχει καταγραφεί τις τελευταίες μέρες, το γεγονός ότι το Δούνου του δεν θα μπει χρηματοδοτικά στο πρόγραμμα, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, θα παραμείνει ως τεχνικός σύμβουλος, αλλά και το ενδεχόμενο πια το Δούνου του να μην μπει καθόλου στο πρόγραμμα. Δηλαδή, το Δούνου του δεν θα περιμένει πιθανώς, όπως μπορεί να υποθέσει κανείς, να δει την πρόοδο των εξελίξεων, την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, την πρόοδο της οικονομίας και να αποφασίσει στη συνέχεια να τοποθετήσει κάποια κεφάλαια στο ελληνικό πρόγραμμα. Η αφορμή, να το ξεκαθαρίσω, η άποψή μου είναι ότι το Δούνου του θα μπει έτσι κι αλλιώς. Άρα η συζήτηση, αν δεν θα μπει. Πότε όμως θα μπορούσε να πει. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο πιστεύω. Μάλιστα. Αλλά θα μπει οπωσδήποτε. Ήδη έχουν δεν στα χέρια. Δεν θα μπει τώρα. Δεν θα μπει τώρα. Μάλιστα. Έχουν στα χέρια του το συμφωνητικό. Ναι. Το ξέρουν, το γυρίζουν, το κλώθουν και το ξανααναπαράγουν, το συζητάνε και ούτω καθεξής. Ναι. Θέλω να πω όμως κάτι άλλο. Θεωρώ, με όλο το σεβασμό στον υπουργό μας, τον κύριο Τσακαλώτο,
δεν κάνει λάθος, είναι πολιτική αντιμετώπιση του θέματος και είπα εμείς δεν είμαστε πολιτική, είμαστε οικονομία. Είναι λάθος να λέει ότι τους δώσαμε το αφορολόγητο, τους δώσαμε τις συντάξεις. Καταρχάς, κακό στον κόσμο κάνει. Διότι ο κόσμος σήμερα, αύριο, μεθαύριο θα περιμένει, αφού τους το δώσαμε, φέρτε πίσω τα λεφτά. Μα δεν γυρνάει κάποιος άνθρωπος να τους πει ότι τα λεφτά δεν υπάρχουν να δοθούν συντάξεις. Δεν γυρνάει κάποιος άλλος άνθρωπος να τους πει ότι μια οικονομία που το 25% πληρώνει το 80% το φόρο δεν μπορεί να ζήσει και ότι όλοι πρέπει να πληρώνουμε για να έχουμε και την υποχρέωση και να έχουμε και την απέτηση μετά να ζητάμε. Δεν μπορείς να ζητάς μόνο χωρίς να πληρώνεις. Αυτά δεν τα δώσαμε. Τα κάναμε με πίεση ενώ πρέπει να τα έχουν κάνει οι ίδιοι. Εδώ είναι λάθος αντιμετώπιση. Τελείως λάθος αντιμετώπιση. Το δεύτερο που θέλω να πω, το τελευταίο που θέλω να πω γύρω από αυτό το θέμα, το Διεθνές Ολυμπιακό Ταμείο το έχουμε ανάγκη. Με ποια λογική? Γιατί όλα τα πράγματα είναι με λογικές τοποθετημένα. Διότι η οικονομία μας σε όποια επόμενη καλύτερη μέρα πάει, θέλει μια σφραγίδα βεβαιότητος. Ό,τι και να λέμε εμείς, ό,τι στοιχεία και να βγάζουμε, κανείς δεν θα μας πιστεύει. Αλλά όταν έρθει ένας διεθνής οργανισμός, σήμερα είναι μόνο αυτό. Αύριο μπορεί να είναι και ο ESM, σήμερα έχουμε μόνο αυτό. Να βάλει τη σφραγίδα της γνησιότητας, της βεβαιότητας του αποτελέσματος, έτσι ώστε να έχουμε και την απέτηση να βγούμε προς τα έξω, είτε αυτό λέγεται να πάρουμε το QE, είτε λέγεται οτιδήποτε. Άποψή μου ταπεινή. Νομίζω ότι και το QE να μην πάρουμε, που δεν πρόκειται να το πάρουμε έτσι όπως πάμε, η άποψή μου δεν θα το πάρουμε, δεν είναι και εκεί πάλι η καταστροφή. Απλώς είναι ένα κομμάτι χτισήματος ενός παζλ που σε πάει προς την καταστροφή. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, αυτά τα βήματα να τα κάνουμε με πολύ σεμνότητα, σοβαρότητα και με πολύ πολύ προσοχή, γιατί όλα αυτά συντείνουν σε κάποιο κακό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε και πώς κλείνει ο κ. Τσακαλώτος στις δηλώσεις του. Τόνισε επίσης ότι κανείς δεν ζητά τα μέτρα για το χρέος να εφαρμοστούν το 2017, αλλά να διευκρινιστούν. Χρειάζεται διευκρίνηση, είπε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ώστε ο επενδυτής να γνωρίζει. Η πίεση είναι σε όλες τις πλευρές για την επίτευξη συμφωνίας. Δεν βλέπω να υπάρχει όρεξη να επιτευχθεί η συμφωνία, κατέληξε. Μας προειδεάζει ξεκάθαρα. Απαντώντας στην ερώτηση, δεν θα εφαρμόσετε τα μέτρα αν το ΔΝΤ δεν μπει στο πρόγραμμα, είπε, θα είναι ένα πρόγραμμα του ΔΝΤ χωρίς τη σφραγίδα έγκριση του ΔΝΤ. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, διότι ανεξάρτητα με το τι πρόκειται να γίνει στις 15 Ιουνίου, η οικονομία θα συνεχίσει και βεβαίως ποτέ στην οικονομία δεν υπάρχουν κενά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα σιγά σιγά χρηματιστήριο, να δούμε το χρηματιστήριο πώς έχει αντιδράσει με τις σημερινές εξελίξεις, μετοχές δύο ταχυτήτων, άλλη κατηγορία ενεργειακές, άλλη κατηγορία οι τραπεζικές, ο δείκτης στα ίδια επίπεδα περίπου, μείον 0,15%, κρατάει κάποια τεχνικά σημεία στήριξης. Πάμε να δούμε αναλυτικά τις μετοχές του FTSE 25. Πάμε να δούμε τις μετοχές με τις μεγαλύτερες συναλλαγές. Βλέπουμε εδώ πέρα λοιπόν τις συμμετοχές οι οποίες προέρχονται από το τραπεζικό κλάδο να είναι όλες με αρνητικό πρόσημο. Πειραιός μείον 5,48,027, Eurobank μείον 1,15,086. Να πούμε ότι είναι στην Ελλάδα ο Prem Watsa, ο οποίος είναι και ο βασικός μέτοχος της Eurobank μέσω της Fairfax Holdings και θα μιλήσει μεθαύριο στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Εθνική μείον 1,56,031,5, Αλφα μείον 1,84,213. Παραμένουν και οι δύο τελευταίες πάνω από τη μία αύξηση του Δεκεμβρίου του 2015. Ο ΤΕ 10,33 μείον 0,19, ο ΤΕ που κρατάει τα επίπεδα της τελευταίας ανόδου. Και επίσης να πούμε ότι ανωδικά βλέπουμε την Τζάμπο συν 2,26,16,30, νέα άνοδο από τη ΔΕΗ 3,88%. 4,55. Η ΔΕΗ, η οποία κερδίζει συνέχεια έδαφος, ξεπέρασε το 1 δις κεφαλαιοποίηση, είναι 1 δις 60 εκατομμύρια η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ, με πολύ μεγάλη άνοδο στο τελευταίο δίμηνο. Τιτάνας επίσης ιστορικά υψηλά 26,25-1,23, Μοτορόλη σταθερή 17, UBS μην ξεχνάμε ότι την Παρασκευή έδωσε πρώτη τιμή στόχο τα 20 ευρώ με ένδειξη αγοράς για τη μετοχή 20 Φολή Group. Λοιπόν, να σταματήσουμε εδώ για το χρηματιστήριο σήμερα. Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα. Αντίθετα, έχουμε καλεσμένους που θα έχουν τον χρόνο να μιλήσουν. Λοιπόν, Αντώνη, ήθελα από σένα και ένα σχόλιο, διότι δεν το πρόλαβε στην αρχή της εκπομπής, για το γεγονός ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ηλικία 99 ετών, απεβίωσε.
Θέλω ένα σχόλιο. Ήσουν εξάλλου ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει πάρα πολύ αυτή την περίοδο και ένα σύντομο απολογισμό. Κοίταξε, θεωρώ ότι η Ελλάδα έχασε έναν μεγάλο πολιτικό. Συμφωνείς, διαφωνείς με τον τρόπο που χειρίστηκε πράγματα, δεν πάβει να είναι ένας πολύ μεγάλος πολιτικός. Τα συλληπιτήρια βέβαια στην οικογένεια. Έζησε πλήρης ημερών, έζησε τα παιδιά του, τα εγγόνια του και, είναι πολύ... και αυτό μακάρι όλοι μας να μπορέσουμε να το κάνουμε στη ζωή μας. Απλώς θέλω να πω ότι η παρακαταθήκη που αφήσαν οι παλαιότεροι πολιτικοί, γιατί είχαμε πολιτικούς άρχοντες πολλούς στο παρελθόν, δεν νομίζω ότι έπιασε τόπο στους καινούριους. Και ένας μεγάλος ηγέτης χαρακτηρίζεται από το τι αφήνει σαν ακόλουθους. Δηλαδή πόσο κόσμο εκπαιδεύει και αφήνει στο πόδι του. Δεν έχω καταλάβει ακόμα αν και αυτός ο μεγάλος πολιτικός άφησε κάποιους που να μπορούν έστω να αναπληρώσουν κάτι από αυτά που είπε, γιατί μην ξεχνάμε, τη δεκαετία του 90 που έκανε πρωθυπουργός, είπε κάποια πράγματα τα οποία ήταν σοβαρά. Πολλοί πολιτικοί μας στο παρελθόν έχουν πολύ σοβαρά πράγματα και τους αγνοήσαμε επιδεικτικά. Να μην σου πω ότι τους λιδωρήσαμε, τους αγνοήσαμε επιδεικτικά. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ που είμαστε. Αυτό λοιπόν, ο θάνατος ενός πολιτικού, σημαίνει δημιουργία, ανάγκη δημιουργίας άλλων πολιτικών. Και πιστεύω ότι είμαστε σε ένα σταυροδρόμι που πρέπει ο κόσμος μας ακούει, όποιος νομίζει ότι έχει δυνάμεις, γνώσεις, όρεξη και δυνατότητα να βγει μπροστά. Σταματήστε να κάθεστε στους καναπέδες και να βρίζετε και την τηλεόρασή σας. Τέρμα. Μέσα στις υποχρεώσεις της δημοκρατίας, μάλλον στα δικαιώματα που μας δίνει η δημοκρατία, μας δίνει και δικαίωμα σε υποχρεώσεις. Δύο από αυτά τα δικαιώματα είναι η συμμετοχή στα κοινά, δεν χρειάζεται όλα να γίνουν πρωθυπουργοί, να συμμετέχεις, να ξέρεις τι σου γίνεται, να ξέρεις την πραγματικότητα. Και δεύτερον, να πληρώνουμε τους φόρους μας. Αν λοιπόν εμείς, σαν πολίτες, δεν δομήσουμε τον εαυτό μας και πριν βγούμε να βρίζουμε, με αφορμή το θάνατο ενός ηγέτη, λέω, να βρίζουμε τους πολιτικούς μας ή όποιον πλην του εαυτού μας, καλύτερα θα να κάτσουμε στον καθρέφτη να δούμε τι κάναμε εμείς για τη χώρα μας, για την οικογένειά μας, για τους συμπολίτες μας και μετά να βγούμε έξω και να ζητάμε. Πολύ ζητάμε εμείς σαν Έλληνες και λίγα δίνουμε. Τέρμα αυτό. Αν δεν το καταλάβουμε, θα καθόμαστε εδώ να μας στέει ο Α, ο Β, ο Γ, ο ξένος, ο Έλληνας, ο πολιτικός, ο μη πολιτικός. Παρακαλώ πολύ, ας ακουστεί με αφορμή το θάνατο ενός ανθρώπου που ήταν τόσα χρόνια στην πολιτική σκηνή της χώρας και πώς έφερε τόσα πολλά. Αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής είναι ότι οι εξελίξεις στην οικονομία δικαίωσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις θέσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και τις οξυδερκές προβλέψεις του, οι οποίες δυστυχώς επαληθεύθηκαν. Αυτή είναι η έννοια της πολιτικής. Αν πηγαίνεις με το τι θέλει ο λαός, δεν είναι πολιτική. Αν εγώ θέλω να κάνω, ας πούμε, αν ήμουν που δεν θέλω, και είμαστε τέσσερις στο τραπέζι και θέλω να κάνω μια κίνηση και ρωτάω τι λέει ο καθένας, διαιρώ δια τέσσερα και κάνω κίνηση, δεν γίνεται πολιτική. Αυτό δεν σημαίνει πολιτικός άνδρας ή πολιτική γενή. Σημαίνει κάποιον άνθρωπο που με το ζόρι κάθεται εκεί και προσπαθεί, Αντώνη, να επιπλέψει. Επειδή... Αυτό που έδειξε ο Μητσοτάκης ήταν αυτό που είπες. Ο πολιτικός θέλει οξυδέρκεια, ευφυΐα, να βλέπεις πεδίο, να παίρνεις αποφάσεις και να παίρνεις και το ρίσκο να τις υλοποιείς. Επειδή ήσουν και εκείνη την περίοδο ένας άνθρωπος της πραγματικής οικονομίας, ένας άνθρωπος αγοράς, ένα επιτελικός στέλεχος που είχε στην εικόνα. Αυτή η περίοδος, 1990-1993, πόσο κοντά και πόσο μακριά είναι στην περίοδο που βρισκόμαστε σήμερα, και το λέω αυτό γιατί τότε επιχειρήθηκε πολύ γρήγορα να γίνουν πάρα πολλά πράγματα και βεβαίως η ελληνική κοινωνία δεν ήταν όρημη ίσως, υπήρξαν πολιτικές ισορροπίες οι οποίες ήταν οριακές και υπήρξαν και άλλες παρασκηνιακές κινήσεις οι οποίες δεν είναι τις παρούσεις, που τελικά βεβαίως οδήγησαν στη συνέχεια στην επικράτηση, προσωπική μου άποψη είναι, των οικονομικών και επιχειρηματικών συμφερόντων έναντι του δυναμισμού της πολιτικής πλευράς στα επόμενα χρόνια που ακολούθησαν. Η ομοιότητα είναι... Υπάρχουν ομοιότητες, υπάρχουν κάποιες αναλογίες εκείνη την περίοδο και στην περίοδο που βρισκόμαστε. Γιατί ήταν μια μεταβατική περίοδο στην οποία είχαμε αντιμετωπίσει απόλυτα και μια εθνική οικονομική κρίση. Απόλυτα. Θεωρώ ότι προσομοιάζει σε κάποια πράγματα και είναι η σημερινή εποχή μια κακή μετεξέλιξη της τότε εποχής. Ποια είναι τα θέματα που προσομοιάζει? Καταρχάς η ανασφάλεια του κόσμου. Και τότε υπήρχε τρομακτική ανασφάλεια στον κόσμο. Όμως τότε ο κόσμος, και με την καλή έννοια του όρου, ήταν πιο πολιτικοποιημένος. Δηλαδή ακούμπαγε λίγο περισσότερο στην πολιτική και καταλάβαινε πράγματα. Σήμερα ο κόσμος έχει αδρανοποιηθεί.
Δεν μπορώ να πω αν εκείνη η περίοδος ή αυτή η περίοδος είναι καλύτερη. Απλώς τότε ήταν πιο ευαισθητοποιημένος ο κόσμος. Και η ευαισθησία δεν σημαίνει να βγεις στους δρόμους, να κραυγάζεις και να σπάς. Δεν είναι αυτό ευαισθησία, ούτε πολιτική άποψη. Αλλά έχεις, καταλαβαίνεις τι σου λέει, τι κυκλοφορεί, ποιο είναι το πραγματικό διακύβευμα σε κάθε απόφαση που καλείσαι να πάρεις. Σήμερα δεν υπάρχει ενδιαφέρον γι' αυτό. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό το δείξαμε και στις τελευταίες εκλογές. Το 17% των ψήφων του ελληνικού λαού κυβερνάει τη χώρα. Μα δεν πρέπει να είναι το 50% των ψήφων. Έπρεπε να είναι το 40% των ψήφων. Δεν μπορεί κάποιος να κάθεται σε μια γωνία και να περιμένει από τον άλλον. Είναι αυτό που έχω πει ξανά. Η γιαγιά μου έλεγε: αν αγόρι μου δεν έχεις νύχια να ξυστείς και πάρεις άλλο να σε ξύσει, θα σε ξύσει εκεί που δεν πρέπει και όσο αυτός θέλει. Άρα στην ουσία δεν θα έχεις αποτέλεσμα. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Αυτό είναι και το αντίθετο από εκείνη την περίοδο. Το δεύτερο είναι ότι και τότε υπήρχαν πολλές ευκαιρίες που τους απεμπολίσαμε. Και εμείς τώρα έχουμε τεράστιες ευκαιρίες. Δυστυχώς όμως οι ευκαιρίες δεν έρχονται κάθε στιγμή που το ζητάς. Είναι το timing που λένε και οι ξένοι. Τη στιγμή που έρχεται η ευκαιρία την αρπάξεις από τα μαλλιά. Η ζωή δεν σου χρωστάει ποτέ, τη χρωστάς πάντα. Άρα πρέπει να είσαι σε εγρήγορση ή να τα αρπάξεις. Ένα παράδειγμα. Όλοι μιλάνε για επενδύσεις και λογικά. Η αγορά πώς θα βγει, η Ελλάδα πώς θα βγει μπροστά. Δεν θα βγει ούτε με τα που θα μας δώσουν τα λεφτά για να πληρώσουμε. Θα βγει με ιδιωτικές επενδύσεις. Έχουμε ξαναπεί ότι αυτή την περίοδο έχει λίγα χρόνια πριν και θα εξελιχθεί στα επόμενα χρόνια σε μεγαλύτερο βαθμό η αναμόρφωση της χωροταξίας των επενδύσεων στον κόσμο. Με αφορμή το δολάριο, εκεί να έγινε πανάκριβη, με αφορμή τις οποίες ανακατατάξεις πολιτικο-οικονομικές που γίνονται, θα φύγουν επενδύσεις, γιατί η Ευρώπη έχει απεκδηθεί τις δευτερογενούς παραγωγής επενδύσεις. Η Αμερική έχει ξεκινήσει και τραβάει πάλι δευτερογενούς παραγωγής επενδύσεις απάνωτης και ο νέος πρόεδρος το έχει δηλώσει κατηγορηματικά, θα φέρει παραγωγή στη χώρα. Η Ευρώπη θα αναγκαστεί να φέρει παραγωγή στη χώρα και ξαφνικά θα δούμε τις επενδύσεις της δευτερογενής παραγωγής, εργοστάσια να πούμε, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, οι οποίες πια είναι εύκολο να φτιαχτούν, είναι mobile. Τα στείνεις και βγαίνεις μια εταιρεία και αρχίζεις να παράγει. Με ένα know-how που θα το πάρεις. Θα περνάνε πάνω από τη χώρα και εμείς θα κοιτάμε αυτές που θα πηγαίνουν σε άλλες χώρες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εμείς δεν περιμένει ο σωστός, ο σοβαρός επενδυτής που οι επενδύσεις θα ξεκινήσουν πρώτα από τους Έλληνες που ξέρουν τη χώρα και τους ξένους που έχουν επενδύσει στη χώρα μας και είναι ντόπιοι πια. Πρέπει λοιπόν να φτιάξει ένα περιβάλλον τέτοιο που να το θέλει ο άλλος να φέρει τα ωραία του λεφτά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει μια σταθερότητα σε βάθος 9-10 χρόνων, εργασιακό, φορολογικό, νομικό θέμα. Όλα τα θέματα να βρίσκονται σε μια ισορροπία. Δεν σημαίνει σε ποιο επίπεδο θα σταματήσει. Σημαίνει ότι αυτό το επίπεδο θα διατηρηθεί σε βάθος χρόνου, να ξέρει ο άλλος που επενδύει. Και το κυριότερο, να μην μισούμε το κέρδος, να μην το θεωρούμε ότι αυτό είναι τεκμήριο ποινής. Γιατί ο ξένος επενδυτής θα φέρει τα ωραία λεφτά και ο Έλληνας επενδυτής θα περιμένει να πάρει υπεραξία της επένδυσής του να βγάλει, και να μπορεί να τα βγάλει από τη χώρα. Με τα capital controls που θα φέρει εδώ, πήγαν να κάνουν αυξήσεις με το οικό κεφαλαίων οι τράπεζες και οι άνθρωποι, δεν θέλω να πω ονόματα, μεγάλοι επιχειρηματίες ή έχοντες λεφτά στο εξωτερικό, τους ζητήθηκε να τα φέρουν στη χώρα και λέει: καλά, λέει, και να τα βάλουμε στην αύξηση με το οικού κεφαλαίου. Και πες ότι κερδίζουμε, γιατί θα πήγε καλά. Δεν πήγε καλά, βέβαια, η αύξηση με το οικού κεφαλαίου, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι. Πες ότι θα πήγαινε καλά. 420 ευρώ τη βδομάδα θα βγάζουμε από τα κέρδη μας έξω. Συγγνώμη, δεν γίνεται. Εδώ προσπαθήσαν Έλληνες επιχειρηματίες να πάνε να στήσουν στην Κύπρο, που είναι αδελφή χώρα, να στήσουν επενδύσεις και δεν τους απαγορεύεται να βγάλουν το μετοχικό κεφάλαιο. Τι ψάχνετε? Υπάρχουν τώρα τέτοια εποχή να γίνουν επενδύσεις? Γίνονται. Ή επενδύσεις ευκαιριακές, που τις θέλουμε κι αυτές, αλλά αυτές έρχονται με πολλά λεφτά να βάλουν πολλά, να πάρουν πολλά. Δεν έρχονται με την βάση να πάμε με επένδυση βάθους χρόνου να δώσουμε θέσεις εργασίας και να παράγουμε ή να διακινήσουμε προϊόν σε μεγάλη εμβέλεια και σε πολύ βάθος χρόνου, οι οποίες αυτές είναι οι χρειαζόμενες. Το να παίρνεις όλους και να τους χώνεις στο δημόσιο, κάποια στιγμή όταν ο ιδιωτικός τομέας δεν παράγει λεφτά, το δημόσιο θα κλείσει. Κατεβάζει ρολά. Άρα πρέπει να φύγει η παρούσα κυβέρνηση από την οτροπία του δημόσιο, δημόσιο, δημόσιο. Το δημόσιο είναι πάρα πολύ καλό, είναι η καρδιά του κράτους, πρέπει να ελέγχει, να βάζει τους κανόνες και να ελέγχει. Λοιπόν, και στο γήπεδο να παίζουν μπάλα στην ελεύθερη οικονομία όλοι οι άλλοι παίκτες. Να δώσουμε το λόγο και στον Χάρη Αναστασιάδη, ο οποίος είναι επίσης ένας άνθρωπος αγοράς, ο οποίος έχει πολιτικές απόψεις, μπαίνει στην πολιτική. Χάρη μου, τώρα είμαστε σε μια περίοδο στην οποία πραγματικά η οικονομία είναι σε μια μεταβατική φάση, μπαίνει από την αισιοδοξία στην απεσιοδοξία, υπάρχουν μετέωρα βήματα, υπάρχουν πολιτικά ζητήματα μπροστά.
ποια είναι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό θα είναι και ένα βασικό θέμα του ΣΕΒ μεθαύριο στη Γενική του Συνέλευση. Ποια είναι η βασική προτεραιότητα για να μπορέσουν να έρθουν επενδύσεις στη χώρα? Κύριε Μπουσμπουρέλη, θα πρέπει να πάει κανείς στα πολύ θεμελιώδη της διαχείρισης, της πολιτικής διαχείρισης που γίνεται τα τελευταία χρόνια στη χώρα, για να αναζητήσει εκεί την απάντηση στο ερώτημά σας. Και το δυστυχές είναι ότι κανένας δεν δείχνει να έχει σοβαρή πρόθεση, σοβαρή βούληση να πράξει κάτι αντίστοιχο. Όλοι μιλούν για επενδύσεις, όλοι μιλούν για τις στρατηγικές και τις πολιτικές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο να υπάρξουν επενδύσεις και, εν πάση περιπτώσει, μια αναπτυξιακή προοπτική για τη χώρα, αλλά κανένας δεν δείχνει διατεθειμένος να κάνει το παραμικρό για αυτό. Και μιλώ φυσικά για τις πολιτικές δυνάμεις όπως αυτές σήμερα εκφράζονται στο πολιτικό σκηνικό. Παίρνοντας και σαν αφορμή τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, που προλίγου εκτεταμένα εκθέσατε και αναλύσατε, θα διακρίνει κανείς, πιστεύω εύκολα, ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερως κακής ποιότητας πολιτική διαχείριση ενός προβλήματος, το οποίο ήταν γνωστό εκ προημίου. Και εξηγούμε τι εννοώ. Μάλιστα. Όταν είσαι σε μια εντός εισαγωγικών διαπραγμάτευση, και διερωτώ με πραγματικά τι σου διαπραγμάτευση είναι, όταν στην πρόταση της άλλης πλευράς εσύ δεν έχεις αντιπρόταση, αυτό δεν είναι διαπραγμάτευση, αυτό είναι παρακαλετό, σε παρακαλώ, άσε με να πάω ένα βήμα παρακάτω, γιατί δεν έχω τίποτα να αντιπροτείνω. Ναι. Όταν δεν έχεις ένα εθνικό σχέδιο, το οποίο να έχει υποστήριξη της ευρείας βάσης και του πολιτικού και του κοινωνικού σου συστήματος, για να πεις κοίταξε, σου φαίνω μια πρόταση την οποία είμαι σε δέσμευση να υλοποιήσω και επί τη βάση αυτών πλέον θα προγραμματίσουμε το μέλλον της χώρας, τι καλό μπορεί να περιμένεις και για ποιες επενδύσεις να συζητήσουμε. Αλλά θέλω να βάλω και ένα άλλο ερώτημα στη συζήτηση, ρητορικό. Υποτεθήστε λοιπόν ότι έρχονται 100 μεγάλες επιχειρήσεις και κάνουν επενδύσεις σοβαρές σε χρηματοοικονομικό επίπεδο, οι οποίες απασχολούν από 1.000 ανθρώπους η κάθε μία. Προσλαμβάνουν 1.000 ανέργους η κάθε μία εξ αυτών. Να ολοκληρώσω λίγο τη φράση. Να κάνω εδώ μια παρένθεση, ναι. Να πω ότι υπήρξε μια τέτοια συγκέντρωση κορυφαίων CEO του ευρωπαϊκού τομέα τις προηγούμενες μέρες στη χώρα και είδαν και τον Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Βεβαίως μιλήσαν για ευρωπαϊκά ζητήματα, αλλά ενημερώθηκαν και το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Και δεν είναι αρνητική όσον αφορά τις προοπτικές της χώρας με ό,τι μέχρι τώρα έχει γίνει σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων, να το πούμε, διαρθρωτικών αλλαγών, προσαρμογών. Κύριε Μπουσμπουρέλη, να διακρίνουμε και πάλι λίγο τις μεταρρυθμίσεις και τις διαρθρωτικές αλλαγές. Άποψη δική μας είναι ότι ποιοτική μεταρρύθμιση, δομική μεταρρύθμιση, ναι, πεισματικά δεν έχει γίνει καμία. Αυτό το οποίο αντιλήφθησαν οι διαχρονικά στα τελευταία 7 ναι. χρόνια διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις ως μεταρρύθμιση ήταν η περικοπή του εργασιακού κόστους, ναι, το οποίο φυσικά είχε άμεσο αντίκτυπο στην αγοραστική δύναμη του πολίτη με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η εσωτερική αγορά. Με λίγα λόγια, όλοι κινήθηκαν προς την κατάργηση ενός μοντέλου, το οποίο κακώς υπήρχε φυσικά, χωρίς όμως να έχουν προετοιμάσει το διάδοχο μοντέλο. Το αποτέλεσμα είναι η χώρα τούτη τη στιγμή να είναι μετέωρη, να μην έχει σχέδιο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, και θα έρθω να διαρωτηθώ και πάλι πώς η χώρα αξιώνει να λάβει θέσεις από τους διεθνείς οργανισμούς για μεσοπρόθεσμα μέτρα ως προς το χρέος, όταν η ίδια δεν έχει εκπονήσει ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξης. Επί τη βάση ποιου σχεδίου θα διαρωτηθούν οι πάντες, έρχεστε να ζητήσετε μέτρα μεσοπρόθεσμα, δηλαδή για 5 έως 10 χρόνια, ρύθμισης του χρέους. Και να πάμε και λίγο και σε αυτό. Ναι. Στο QE, το οποίο αναφέρατε και το οποίο εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι πανάκια. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να δώσει το μήνυμα. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει μια αίσθηση ρευστότητα στην αγορά. Φοβούμαι αρκετά ακριβή. Οι τράπεζες, όταν πλέον θα έχουν διαθέσιμους πόρους από το QE, δεν θα έρθουν όπως ίσως πολλοί ονειρεύονται και περιμένουν να διαθέσουν με τα επιτόκια της προηγούμενης δεκαετίας το χρήμα αυτό στην αγορά. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της δανειοδότησης θα είναι ιδιαίτερο σφιχτοί. Έστω λοιπόν ότι αυτό επιτυγχάνεται, έχουμε τις άλλες πλευρές να λένε ότι το ΜΕΝ Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν μπορώ να παράσχω διαβεβαίωση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Τη γερμανική πλευρά να λέει ότι η ενδεχόμενη έξοδος της χώρας στις αγορές με αυξητικά επιτόκια δανεισμού θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τον παρονομαστή της, ναι, βιωσιμότητας του χρέους. Και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προστρέχει ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας και να του ζητά, κύριε, να μας βάλει στο κουβί. Επειδή θα κλείσετε την εκπομπή, να προσθέσω ένα, ναι, από τα βασικά ζητήματα που δεν προλάβαμε να πούμε. Τη δήλωση Ντράγκη που είχε γίνει πριν ξεκινήσει η εκπομπή το απόγευμα, ότι η Ελλάδα θα ενταχθεί στο πακέτο ποσοτικής χαλάρωσης του QE μόνο όταν υπάρξει πλήρη συμφωνία και μέτρα για βιώσιμο χρέος. Μα νομίζω πράγματι είναι το προφανές. Ο Ευρωπαϊκός Κεντρικός Τραπεζίτης, ναι, της Ευρώπης είναι θεσμικά από τον Ιδρυτικό Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεσμευμένος να μπορεί να προχωρήσει σε
διανυωθώ τις μέσω του QE, εφόσον υπάρχει πιστοποίηση φερεγγιότητας του δανειζομένου. Είναι προφανές από όλους τους οργανισμούς ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο. Δεν υπήρξε ποτέ στη διαδρομή της τελευταίας δεκαετίας βιώσιμο και επομένως το να επιχειρεί κανείς και πάλι για πολλωστή φορά να δώσει μια πολιτική λεγόμενη λύση είναι σαν να αγνοεί την πραγματικότητα και μάλιστα θα έλεγε κανείς να αισιοδοξεί και να επιχαίρει προκαταβολικά ότι θα πάρω ρύθμιση στο χρέος, θα πάρω ρύθμιση από όλα, θα βγω στις αγορές. Εγώ ειλικρινά διαρωτώ με ποια βάση σοβαρότητας αρθρώνεται αυτός ο πολιτικός λόγος. Και θέλω να έρθω και να πω ότι δεν θα μπορούσα παρά να συμφωνήσω χωρίς την παραμικρή επιφύλαξη σε όσα υπόθηκαν από τους προλαλήσαντες, γιατί αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που πρέπει να αρθρώνεται στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Χρειάζονται πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι έχουν αντίληψη του πράγματος το οποίο πραγματεύονται, έχουν αίσθηση του τι σημαίνει να διοικείς και να επεξεργάζεσαι σχέδια για λύσεις. Όλα τα άλλα νομίζω. Να σας ευχαριστήσω όλους. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο για τον Blue Sky Economy. Καλό σας βράδυ.